επιτυχία έληξαν οι ελληνοαλβανικές συνομιλίες. Την Τετάρτη συναντώνται για πρώτη φορά μετά το 1967 οι Υπουργοί Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης και του Ισραήλ. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Ινδοβρετανός συγγραφέας Ραζντί από τον μουσουλμανικό κόσμο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η θεαματική πρόοδος που σημειώθηκε τα τελευταία 4 χρόνια στις ελληνοαλβανικές σχέσεις επιβεβαιώθηκε και σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, κυρίως Παπούλια και Μαλίλε, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις άτυπες συναντήσεις τους. Για τις επισκέψεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στο Αργυρόκαστρο, την Πρεμετή και το Τεπελένη, καθώς και για τις συνομιλίες του με τον Αλβανό ομόλογό του και τις δηλώσεις που έκαναν οι κύριοι Παπούλιας και Μαλίλε, μας ενημερώνει ο απεσταλμένος μας Φίλιππος Πετρίδης. Ήταν αδιανόητο για πάρα πολλά χρόνια να επισκεφθεί κάποιος Έλληνας στο Αργυρόκαστρο και να συναντηθεί με τους Έλληνες, με την ελληνική μειονότητα που ζει σε αυτή την πόλη. Εδώ στο Αργυρόκαστρο σήμερα συναντήθηκαν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, οι κύριοι Παπούλιας και Μαλίλε, συνεχίζοντας τις άτυπες συναντήσεις τους για την προώθηση της ελληνοαλβανικής φιλίας, αλλά και της διαβαλκανικής συνεργασίας για το συμφέρον των λαών της Βαλκανικής. Στα πλαίσια των άτυπων συναντήσεων που έχουν καθιερώσει οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών της Ελλάδας και της Αλβανίας, σήμερα είχαν μια συνάντηση, επίσκεψη στο Αργυρόκαστρο, όπου ο κύριος Παπούλιας, αφού περιηγήθηκε την όμορφη πόλη του Αργυροκάστρου, συναντήθηκε με μέλη της ελληνικής μειονότητας που ζουν στο Αργυρόκαστρο και στη συνέχεια ανεχώρησε για την Πρεμέτη και το Τεπελένη. Ο κύριος Παπούλιας στο Αργυρόκαστρο, όπως και ο συνάδελφός του, ο κύριος Μαλίλε, κάνανε δηλώσεις για τις σχέσεις των δύο χωρών και τις σχέσεις των χωρών της Βαλκανικής. Πώς βλέπετε, κύριε Μαλίλε, να εξελίσσονται οι ελληνοαλβανικές σχέσεις μετά και την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Παπούλια στην Αλβανία? Στις εικόνες βιλήμνε μαρτένιε γκρίκος χιπτάρ, πας βιζίτε σε φουνδιταστή και αποκρούχεται ζώτη του Παπούλια σε την εσχυτερή. Ο κύριος Μαλίλε, αφού καλωσόρισε στην γενέτειρά του πόλη, το Αργυρόκαστρο δηλαδή, τον κύριο Παπούλια και την ελληνική αντιπροσωπεία, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψη αυτή, την άτυπη έστω επίσκεψη του κυρίου Παπούλια στο Αργυρόκαστρο, και είπε ότι έχει ξεχωριστή σημασία γιατί εκφράζει την επιτυχία την οποία γνωρίζουν σήμερα οι ελληνοαλβανικές σχέσεις. Ο κύριος Μαλίλε είπε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα στις σχέσεις των δύο χωρών με τον πολιτικό διάλογο που ξεκίνησε με τον κύριο Παπούλια και που είχε στόχο την ενδυνάμωση αφενός μεν της βαλκανικής συνεργασίας, αφετέρου της ελληνοαλβανικής φιλίας. Η ελληνοαλβανική φιλία ενσαρκώνει τους πόθους και των δύο λαών για να ζήσουν σε ένα κόσμο ειρηνικό και να αναπτύξουν τη συνεργασία τους. Αυτά είπε ο κύριος Μαλίλε στο ερώτημα που του υποβάλαμε. Πράγματι η πρόοδος των ελληνοαλβανικών σχέσεων τα τελευταία 4 χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντική, κάτι που δεν μπορούσε να φανταστεί κανένας πριν από μερικά χρόνια. Ξεπεράσαμε ψυχροπολεμικές καταστάσεις, δημιουργήσαμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και εγκαρδιότητας στις σχέσεις μας. Υπογράψαμε μεγάλο αριθμό συμφωνιών και προσβλέπουμε ότι η βάση που δημιουργήσαμε προϊονίζει ότι οι μελλοντικές μας σχέσεις θα αναπτύσσονται με αυτούς τους ρυθμούς που είναι ταχύς ρυθμοί, αλλά περισσότερο μέσα σε αυτό το κλίμα της απόλυτης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της φιλίας, της ιστορικής αναγκαιότητας ότι οι λαοί μας πρέπει να ζήσουν σε ειρήνη και σε πνεύμα συνεργασίας. Και νομίζω ότι και η συνάντηση που περιμένουμε στα ανώτατα κλιμάκια των δύο χωρών μας και ενώ την επίσκεψη του Πρωθυπουργού μας στα Τύρανα θα είναι ένα σημαντικό αποφασιστικό κεφάλαιο για αυτές τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί αυτά τα τελευταία χρόνια μεταξύ της Ελλάδος και της Αλβανίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Η Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο Κοσκοτά θα συγκροτήσει στην αυριανή συνεδρίασή της στο κλιμάκιο βουλευτών, το οποίο θα ταξιδεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ανακρίνει τον φυγόδικο Γιώργο Κοσκοτά. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση για την αποστολή της Επιτροπής της Βουλής στις Ηνωμένες Πολιτείες ελήφθη ομόφωνα με πρόταση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Στη Βουλή θα συζητηθεί αύριο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο αλλάζει ο τρόπος φορολογίας της μπύρας χωρίς να αυξάνεται η φορολογική επιβάρυνση. Με τις νέες ρυθμίσεις επιτρέπεται η παραγωγή της μπύρας να γίνεται από διάφορες πρώτες ύλες και επιτρέπεται η παραγωγή ειδικής μπύρας απαλλαγμένης από αλκοόλι ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλι. Την Πέμπτη εξάλλου, στην Ολομέλεια της Βουλής, θα συνεχιστεί η συζήτηση της πρότασης νόμου 15 βουλευτών της Αντιπολίτευσης για την καθιέρωση της απλής αναλογικής για την επιλογή βουλευτών. Στο μεταξύ, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον κώδικα βασικών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων. Ο νέος αυτός κώδικας αποβλέπει στον εξυγχρονισμό την αναμόρφωση και τη συμπλήρωση του ισχύοντος σοφρονιστικού κώδικα και καθιερώνει τις βασικές αρχές της σύγχρονης σοφρονιστικής επιστήμης και αντιεγκληματικής πολιτικής, θεσπίζοντας ρητά τα βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των κρατουμένων, καθώς και τα αντίστοιχα καθήκοντα της πολιτείας. Στο Μεσολόγγι ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του ετήσιου συνεδρίου Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Ετωλακαρνανίας, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Άκη Τζοχατζόπουλου. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Εύη Χάντζιου. Το νέο δυναμικό ρόλο, πολιτικό και αναπτυξιακό, που καλείται να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση στον εξυγχρονισμό της χώρας, επισήμανε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Άκης Τσοχαντζόπουλος, μιλώντας στο ετήσιο τακτικό συνέδριο Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Ετωλακαρνανίας. Αποτελεί ιστορική αναγκαιότητα όλων των Δήμων και Κοινοτήτων, τόνισε ο Υπουργός, η εκμετάλλευση του νέου θεσμικού πλαισίου, το οποίο τους εξασφαλίζει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Ο κ. Τσοχαντζόπουλος αναφέρθηκε ακόμα στα νέα προγράμματα επιμόρφωσης τελεχών των ΟΤΑ και πληροφορικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Ακόμα, ποσό 1 δισεκατομμυρίου 700 δραχμών θα κατανεμηθεί στην Ετωλοακαρνανία από τους πόρους του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, όπως ανακοίνωσε στο συνέδριο ο νομάρχης Ετωλοακαρνανίας Γιώργος Παπαϊωάννου. Ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα έργα που έγιναν στο νομό και στάθηκε ιδιαίτερα στο μεγάλο έργο της Ναβιπέας Τακού που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς και στις προγραμματισμένες ιδρύσεις βιομηχανικών περιοχών Αγρινίου και Μεσολογγίου. Μεταξύ των θεμάτων τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ήταν η ανακυτάρωση των ΟΤΑ νόμος 1622 του 86, δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, νέος τρόπος χρηματοδότησης των ΟΤΑ και προοπτικές, ενώ απολογισμό του έργου ΤΕΔΚ του νομού για τον περασμένο χρόνο έκανε ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Δημήτρης Ζωγράφος. Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο βουλευτής του νομού και πρώην υφυπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης Θανάσης Δημητρακόπουλος, οι βουλευτές Χρήστος Μπασαγιάννης και Θωμάς Κουτσομπίνας, δήμαρχοι, κοινοτάρχες και εκπρόσωποι φορέων. Πραγματοποιήθηκαν χθες τα ακαλάβρητα, τα εγκαίνια του νέου χιονοδρομικού κέντρου στο Χελμό, παρουσία των υπουργών Προεδρίας Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα και Εσωτερικών Άκη Τσοχατζόπουλου. Το χιονοδρομικό κέντρο Χελμού, που είναι δημοτική επιχείρηση, διαθέτει 4 σειρώμενους αναβατήρες με τις αντίστοιχες πίστες για όλες τις κατηγορίες, ενώ έχει η δυνατότητα φιλοξενίας 6.000 περίπου επισκεπτών την ημέρα. Ακόμα λειτουργούν 2 εστιατόρια, καφετέριες, κατάστημα ενοικίασης ειδών σκι και ιατρείο. Στα άμεσα σχέδια της δημοτικής επιχείρησης περιλαμβάνεται η ενίσχυση της τουριστικής υποδομής με την ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων. Η αξιοποίηση του Χελμού, που στήχησε συνολικά 1 δισεκατομμύριο δραχμές, αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό παράγοντα για την ανάπτυξη της περιοχής, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Καλαβρίτων Πάνος Πόλκας, κατά την τελετή των εγγενείων του κέντρου. Εκατόν 111 κιλά χασίς κατασχέθηκαν από την ασφάλεια Αττικής και 2 λαθρέμποροι Λιβανέζοι συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στην εισαγγελία. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο αστυνομικός συντάκτης της ΕΤ2 Πάνος Όμπολος. Τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών κατασχέθηκαν από αστυνομικούς της ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία που είχαν με τους υπαλλήλους της δίωξης λαθρεμπορίου του Τελωνίου.
Μια Λιβανέζικη Ιταλίκα που έφτασε στον Πειραιά από τη Λατάκια της Συρίας έκρυβε σε ειδικά διασκευασμένους χώρους μεταξύ του άξονα των πίσω τροχών και της επιφάνειας της καρότσας 111 κιλά κατεργασμένο χασίς σε πλάκες του μισού κιλού η κάθε μία. Τα ναρκωτικά μετέφεραν δύο Λιβανέζοι λαθρέμποροι που συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στην εισαγγελία. Είναι ο επιχειρηματίας Καλίλ Μουσταφά, 31 χρόνων, από τη Βηρυτό, κάτοικος διαφόρων ξενοδοχείων στην Αθήνα, και ο Ακράμ Νασερεντίν, 30 χρόνων, που χρησιμοποιείται ως οδηγός της Νταλίκας. Το χασίς, καθώς και η Νταλίκα, κατασχέθηκαν και όπως προκύπτει από την προανάκριση, ένα μέρος από τα 111 κιλά οι λαθρέμποροι θα το μοίραζαν σε πιάτσες στην Αθήνα και στον Πειραιά, ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα προοριζόταν για τη Γερμανία και άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Διευθυντής της Ασφάλειας Αττικής, ταξίαρχος Γιώργος Βασιλόπουλος, και ο Διευθυντής του Τελωνίου, Βασίλης Κωνσταντινίδης, αναφέρθηκαν στις προσπάθειες που κατέβαλαν για να φτάσουν στη σύλληψη των λαθρεμπόρων και στην κατάσχεση των ναρκωτικών, ενώ τόνισαν ιδιαίτερα την συνεργασία που είχαν οι δύο υπηρεσίες και τα θετικά αποτελέσματά της. Η ανακάλυψη του φορτίου με το χασίς έγινε μετά από τις πληροφορίες που δόθηκαν στην Ασφάλεια Αττικής, σύμφωνα με τις οποίες θα περνούσε από τον Πειραιά μια νταλίκα φορτωμένη με χασίς. Ανάμεσα στις άλλες νταλίκες που ερευνήθηκαν στο Τελωνείο ήταν και αυτή που μετέφερε το φορτίο, το οποίο σημειωτέων ανακάλυψαν στις ειδικές κρύπτες τα αστυνομικά σκυλιά. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, Γιώργος Πέτσος, έδωσε συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών για τη νέα επιτυχία, με την οποία, όπως είπε, κόπηκε ένα ακόμη κανάλι που διοχέτευε τον αργό θάνατο στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη ενημερώθηκε η Ίντερπολ για την κατάσχεση του χασίς και την σύλληψη των δύο Λιβανέζων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποκαλυφθεί ολόκληρο το διεθνές κύκλωμα των εμπόρων του θανάτου. Ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Όσκαρ Καμιλιόν, ανεχώρησε σήμερα για τη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει διαβουλεύσεις με τον κύριο Πέρες Δε Κουέλλαρ σχετικά με την νέα φάση του διακοινωτικού διαλόγου. Ο κύριος Καμιλιόν αναμένεται να επιστρέψει στη Λευκοσία το ερχόμενο Σάββατο για να παραστεί στη νέα συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου με τον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων Ραούφ Ντεχτάες, η οποία έχει οριστεί για τη μεταπροσεχή Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο κύριος Καμιλιόν αναμένεται να κομίσει στη Λευκοσία κάποιες νέες ιδέες του κυρίου Κουέλλαρ προκειμένου να βοηθηθεί ο διακοινωτικός διάλογος. Καλησπέρα σας. Για την επίλυση του Μεσανατολικού, το Ισραήλ προτείνει τώρα παναραβική διάσκεψη με τη συμμετοχή και των Παλαιστινίων υπό την αιγίδα των δύο υπερδυνάμεων, αντιδρώντας έτσι στη σοβιετική πρόταση για διεθνή διάσκεψη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Αυτό υπήρξε ένα σχέδιο που είχε προτείνει ο Επί Ρέιγκαν, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών George Shultz, και στο οποίο ανέτρεξε σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιτζάκ Σαμίρ, τρεις ημέρες μόνο πριν από τη συνάντηση του Έντβαρτ Σεβαρνάντζε με τον Ισραηλινό ομολογό του Μωσέ Άρενς στο Κάιρο. Συνάντηση που θεωρείται ιδιαίτερη σημασία, αφού οι δύο χώρες έχουν διακόψει τις διπλωματικές τους σχέσεις από τον πόλεμο των 6 ημερών το 1967. Ο Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών, που βρίσκεται ήδη στο Αμάν, στο πλαίσιο της δεκαήμερης περιοδίας του στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα, λίγο πριν αναχωρήσει από τη Δαμασκό, ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να ζητήσει σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε επίπεδο υπουργών για να προετοιμάσει μια διεθνή διάσκεψη για το Μεσανατολικό. Ο Σοβιετικός Υπουργός πρόσθεσε ότι ελπίζει πως το Ισραήλ θα κατανοήσει ότι δεν είναι δυνατή η ειρήνευση στην περιοχή όσο θα επιμένει στην κατοχή της Δυτικής Όχθης και της Γάζας, των Συριακών υψωμάτων του Γκολάν και του Νοητίου Λιβάνου. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα στο Κάιρο, ο Σοβιετικός Υπουργός θα συναντηθεί και με τον ηγέτη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, κατά την επίσκεψή του στη Βαγδάτη, τελευταίο σταθμό της περιοδίας του. Υπενθυμίζεται ότι η σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για την επίλυση του Μεσανατολικού υπήρξε ο απότερος στόχος των πρόσφατων διπλωματικών επαφών που είχε στη Μέση Ανατολή η λεγόμενη Τρόικα, της ΕΟΚ, δηλαδή η Υπουργή Εξωτερικών της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Εν τω μεταξύ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, από όπου και τα στιγμιότυπα που παρακολουθείτε, συνεχίστηκαν και σήμερα οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και οι συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινού στρατού.
Οι Παλαιστινιακές οργανώσεις έχουν κήρυξει από χθες τριήμερη γενική απεργία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το θάνατο ενός νεαρού Παλαιστινίου από Ισραηλινά πυρά και με αίτημα την αυτοδιάθεση των περιοχών της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας. Η Ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε μάλιστα ότι μέλος των ειδικών δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ, που αγνοείται η τύχη του, πιθανόν να έχει δολοφονηθεί ή απαχθεί από Παλαιστίνιους μαχητές. Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Ατζιμπουλάχ, αντικατέστησε σήμερα το 1 τρίτο των μελών της κυβέρνησής του, τοποθετώντας έμπιστα κομματικά στελέχη στη θέση εξωκομματικών υπουργών σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το πολιτικό του κύρος. Εξάλλου, στρατιωτικές δυνάμεις και θωρακισμένα οχήματα προωθήθηκαν σε στρατιωτικές θέσεις στην Καμπούλ λίγες ώρες μετά την ανακήρυξη χθες της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 5 άτομα έχουν σκοτωθεί από πυρά των ανταρτών μετά την αποχώρηση των Σοβιετικών, ενώ η κυβέρνηση Νατζιμπουλάχ επανέλαβε ότι επίκειται εισβολή από το γειτονικό Πακιστάν. Τέλος, η οργάνωση Διεθνής Αμνηστία απίφθινε έκκληση για διεθνή προστασία των χιλιάδων πολιτικών κρατουμένων που έχουν φυλακιστεί από την αφγανική κυβέρνηση ή κρατούνται από τις οργανώσεις των ανταρτών Μουτζαχεντίν, προειδοποιώντας ότι διατρέχουν τον κίνδυνο να υποστούν βασανιστήρια ή και να εκτελεστούν. Με επιστολή που έστειλε σε ξένο ειδησιογραφικό πρακτορείο, ο Σαλμάν Ρασντί, ο συγγραφέας του βιβλίου «Σατανική στίχη», εξέφρασε σήμερα τη λύπη του για την ενόχληση που προκάλεσε η έκδοσή του στους ειλικρινείς πιστούς του Ισλάμ, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εδώ είναι ο Σαλμάν Ρασντί. Μετά τη δήλωσή του αυτή, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι η κυβέρνηση του Ιράν τον συγχώρησε, τονίζοντας ότι παρόλο που η δήλωση δεν υποδεικνύει μετάνοια, θεωρείται αρκετή για να του δοθεί άφεση. Δύο ώρες αργότερα το ίδιο πρακτορείο μετέδωσε ένα διορθωτικό τηλεγράφημα, το οποίο ανέτρεπε το προηγούμενο, αναφέροντας ότι επρόκειτο για προσωπική εκτίμηση του δημοσιογράφου που το συνέταξε και δεν αποτελούσε επίσημη θέση της κυβέρνησης. Η Βρετανική τηλεόραση μετέδωσε ότι μετά τις αλληλοσυγκρόμενες πληροφορίες από την Τεχεράνη, η θανατική απειλή που εκτόξευσε ο Χομέινι κατά του Ρασντί εξακολουθεί να ισχύει. Χιλιάδες νοτιοκορεάτες διαδηλωτές, αψηφώντας την αστυνομική απαγόρευση, πραγματοποίησαν σήμερα πορείες στη Σεούλ και σε τρεις ακόμη μεγάλες πόλεις της χώρας, με αίτημα την παρέτηση του Προέδρου Ρότα Εβού. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνέλαβαν περίπου 700 άτομα. Πολλοί ώρες έρευνες έγιναν σήμερα στο σπίτι της Γουίνι Μαντέλα από την αστυνομία της Νότιας Αφρικής. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι συνέλαβαν 4 άνδρες που διέμεναν στο σπίτι της, βρήκαν ίχνη αίματος και πήραν δακτυλικά αποτυπώματα για εξετάσεις. Η αστυνομία πήρε επίσης ρούχα που ανήκαν στους σωματοφύλακες της Μαντέλα και διάφορα αντικείμενα. Η Γουίνι Μαντέλα, σύζυγος του μαύρου ηγέτη Νέλσονα Μαντέλα, κατηγορήθηκε πρόσφατα από τη ρατσιστική κυβέρνηση για ανάμειξη σε φόνο 14χρονου αγοριού στο Σοβέτο. 4 μέλη του πληρώματος αμερικανικού Boeing 747 που μετέφερε εμπορεύματα έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν το αεροπλάνο προσέκρουσε σε λόφο κοντά στην Κουάλα Λαμπούρ ενώ ετοιμαζόταν να προσγειωθεί. Τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία μεταδίδουν ότι αγνοούνται ακόμη 4 άτομα από το 12 μελές πλήρωμα του αεροσκάφους. Όπως έγινε γνωστό, οι 4 είναι Αμερικανοί πολίτες. Τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο κέντρο του Τόκιο, χωρίς να είναι γνωστή μέχρι στιγμής η έκταση των ζημιών. Το επίκεντρο του σεισμού, για το οποίο δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα, τοποθετείται σε απόσταση 90 χιλιόμετρων βόρεια του Τόκιο, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε μήνυμά του προς την Ομοσπονδία Πολυτέκνων Βορείου Ελλάδος, μεταξύ άλλων εκφράζει λύπη για την αδυναμία του να παραστεί στη σύσκεψη που πραγματοποιείται, μολονότι το αντικείμενό της αφορά το οξύ δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται ακόμη στη θέση και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Ολοκληρώθηκαν σήμερα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας οι εργασίες της πρώτης πανελλαδικής συνδιάσκεψης της ΠΑΣΚ Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισήγηση έγινε από τον γραμματέα του συνδικαλιστικού τομέα, του Λουκά Αποστολίδη, και εκ μέρους του εκτελεστικού γραφείου του κινήματος δευτερολόγησε ο Γιάννης Σουλαδάκης. Στις τοποθετήσεις και τις δευτερολογίες τονίστηκε ότι επιβάλλεται η ανοιχτή μαζική δουλειά, η δημοκρατική λειτουργία και δράση της παράταξης, καθώς και ακόμη και ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος.
Επισημάνθηκε επίσης ότι η ΠΑΣΚ Δημοσίων Υπαλλήλων θα δώσει τη μάχη για νέα νίκη των δυνάμεων της κοινωνικής αλλαγής με ενότητα, συνέπεια και αποφασιστικότητα. Η συνδιάσκεψη έκλεισε με δευτερολογίες των Σπύρου Γιατρά και Γιάννη Κουτσούκου και την έγκριση των εισηγήσεων και του κανονισμού λειτουργίας της παράταξης. Ακολούθησε ψηφοφορία για την εκλογή της 65 μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΑΣΚ Δημοσίων Υπαλλήλων. Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα γίνει αύριο στις 6.30 το απόγευμα η πρώτη δημόσια συγκέντρωση του Συνασπισμού της Αριστεράς με ομιλητές τους γραμματείς του ΚΚΕ Χαρίλαο Φλωράκη και της Ελληνικής Αριστεράς Λεωνίδα Κύρκο. Το πολιτικό γραφείο του Κοδισό με ανακοίνωσή του αναφέρεται στην αυριανή συγκέντρωση του Συνασπισμού και σημειώνει ότι αυτή είναι σημαντικού χαρακτήρα. Γι' αυτό γιατί θα φανερώσει καθαρά εάν φιλοδοξεί να πάρει την μορφή ενός συνασπισμού των προοδευτικών, δημοκρατικών και αριστερών δυνάμεων και από τη φύση του θα είναι πολύ ευρύς ή αν θα είναι ένας συνασπισμός της αριστεράς όπως κάποιοι μέσα από αυτόν επιχειρούν να τον οριοθετήσουν. Ο μουσικοσυνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος με σημερινή επιστολή του διαψεύδει ότι υπέγραψε κείμενο μαζί με άλλους συναδέλφους του υπέρ του συνασπισμού της αριστεράς. Ο κ. Μαρκόπουλος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι είναι υπέρ ενός συνασπισμού της αριστεράς, όχι με εισαγωγικά, αλλά που θα περιλαμβάνει όλες τις ζωντανές προοδευτικές αριστερές δυνάμεις χωρίς αποκλεισμούς. Δεν μπορώ να συμπορευθώ, τονίζει ο κ. Μαρκόπουλος, με ένα συνασπισμό που αποκλεί τις αριστερές δυνάμεις μέσα από το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα που παρά τη φθορά της οκτάχρονης εξουσίας και τα πολλά λάθη του, είναι και παραμένει ένα λαϊκό κίνημα με μεγάλη απήχηση. Όποιος διαθέτει ιστορική μνήμη και γνωρίζει τον πολιτικό χάρτη της χώρας μας και τους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων, συνεχίζει ο μουσικοσυνθέτης Μαρκόπουλος, μπορεί να διαπιστώσει ξεκάθαρα ποιος ωφελείται τελικά από την αντιπελότητα που καλλιεργείται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Και ο κ. Μαρκόπουλος καταλήγει: δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αποκόπτονται πέρα από τις όποιες δευτερεύουσες αντιθέσεις οι σύνδεσμοι που εμπεριέχουν την προοπτική κοινή συμπαράταξη των δυνάμεων της δημοκρατίας και της πρόοδου απέναντι σε μια δεξιά και στις συντηρητικές δυνάμεις που ανασυντάσσονται και απειλούν. Τετράωρη στάση εργασίας πραγματοποιούν αύριο οι εργαζόμενοι στα δηληστήρια και τις χημικές βιομηχανίες με αίτημα να μειωθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Να περάσουμε τώρα στο στούντιο της Ελληνικής Τηλεόρασης 3 στη Θεσσαλονίκη για ειδήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυριακή σήμερα, χωρίς ποδοσφαιρικούς αγώνες όμως και μάλιστα τέτοια εποχή, κάτι ασυνήθιστο. Άδεια τα γήπεδα σήμερα και ο λόγος είναι η απεργία των διαιτητών, οι οποίοι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, άφησαν κάτω τη σφυρίχτρα διαμαρτυρώμενοι για τη βία που παρουσιάζει έξαρση τελευταία. Βία στους αγωνιστικούς χώρους, ένα θέμα που ολένα και περισσότερο μας απασχολεί τελευταία, ολένα και πιο συχνά. Και για αυτό το θέμα θα κουβεντιάσουμε απόψε με τον κύριο Γιώργο Πιπερόπουλο, είναι καλεσμένος εδώ στο στούντιο, κοινωνιολόγος και ψυχολόγος. Και να ξεκινήσουμε αμέσως, κύριε Πιπερόπουλε, γιατί πάλι έξαρση της βίας στους αγωνιστικούς χώρους, έως πότε? Κύριε Χούγκλε, να ξεκινήσουμε λέγοντας καταρχήν ότι είναι μια τραγική εικόνα αυτή η σημερινή εικόνα, στη μέση της αγωνιστικής περίοδου, να βλέπει κανείς άδεια γήπεδα, άδειες κερκίδες. Όπως είπατε πολύ σωστά, οι διαιτητές να έχουν αφήσει κάτω τις φρίχτες, οι ποδοσφαιριστές να έχουν χαμηλώσει την μπάλα και τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Δυστυχώς, ζούμε γενικά σε μια εποχή η οποία είναι η εποχή της βίας. Και ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο, τώρα τελευταία έχουμε μια έξαρση, την οποία έξαρση όσο και αν προσπαθούμε, ίσως δεν μπορούμε να την εκτονώσουμε κουβεντιάζοντας για τη βία. Οι παράγοντες που οδηγούν σε βίαιες καταστάσεις είναι πάρα πολλοί. Από ψυχολογικής πλευράς λέμε συχνά ότι το άτομο ή η ομάδα, μέσα στην ανωνυμία του πλήθους, στην ανωνυμία που του προσφέρει η κερκίδα, βρίσκει την ευκαιρία να εκτονώσει καθημερινές καταστάσεις στρες, καθημερινές καταστάσεις καταπίεσης. Εκεί βρίσκει την ευκαιρία να εκτονωθεί πέρα από το αγωνιστικό μέρος. Δηλαδή φωνάζει, τσιρίζει, χωρίς ουσιαστικά να παρακολουθεί την ομάδα του. Από την κοινωνιολογική πάλι άποψη λέμε ότι πολλές φορές οι ομάδες, τα άτομα είναι καταπιεσμένα από κοινωνικούς λόγους, ίσως από ταξικούς λόγους. Τα άτομα αυτά προσπαθούν, κυνηγούν, ψάχνουν να βρουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα μέσα από τον οποίο να εκτονώσουν οτιδήποτε άλλο πέρα από την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο. Γιατί για να είμαστε αρκετά σαφείς και πολύ σαφείς, δεν υπάρχει φύλαθλος με την καλή έννοια του όρου, ο οποίος θα σηκώσει ποτέ μια πέτρα να χτυπήσει κάποιον. Ότι υπάρχουν αγανακτισμένοι φύλαθλοι, σαφώς, είναι πραγματικότητας. Ίσως κι εγώ, όσο και αν είμαι επιστήμονας, σαν φύλαθλος πολλές φορές έχω αγανακτήσει. Έχω αγανακτήσει με πολλούς παράγοντες, δεν εννοώ μόνο τους παράγοντες ποδοσφαίρου, πολλούς παράγοντες αιτιολογικούς. Έχω αγανακτήσει με αναγραφόμενα στον τύπο, όπου γράφω κι εγώ. Έχω αγανακτήσει με παραγωνισμό, με ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν καν σε ομάδες και όμως ίσως τις διοικούν. Έχω αγανακτήσει με σφυρίχτρες οι οποίες τις έχω χαρακτηρίσει κάποια στιγμή
Αλλά πρόσαλες μου θυμίζουν και οι σπρίχτες και οι σημαίες πολλές στιγμές στις παραγωγές του Hollywood, όσα παίρνει ο άνεμος, και έχω αγανακτήσει με ποδοσφαιριστές, οι οποίοι συχνά δεν παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν θέατρο. Θίξατε πάρα πολλά θέματα σύντομα κιόλας. Θέλω να γυρίσουμε στο εξής. Τι είναι αυτό που κάνει φιλήσυχα άτομα στην καθημερινή του ζωή να επενδύουν τόσα πολλά πράγματα σε μια ομάδα και να εκτονώνονται έτσι όπως εκτονώνονται σε έναν αγωνιστικό χώρο? Κοιτάξτε, η βασικότερη θεωρία στην οποία εγώ αρχίζω και βλέπω με πολύ προσοχή, διότι νομίζω ότι εκφράζει την ελληνική περίπτωση, είναι η θεωρία των προσδοκιών. Νομίζω ότι κάπου τύπος, παράγοντες, προπονητές, παίκτες, ολάκερα σωματεία, δημιουργούμε στον μέσο φύλαθλο την εντύπωση ότι η ομάδα που κατεβαίνει να παίξει απόψε απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα είναι ουσιαστικά ισότιμη με τη μεγάλη ομάδα, έστω και αν η δική μας ομάδα είναι μικρή. Δηλαδή κάπου φταίμε εμείς που δημιουργήσαμε στους φιλάθλους την εντύπωση ότι το παιχνίδι αυτό εισαγωγικά χτυπιέται, κλείνω εισαγωγικά. Από τη στιγμή λοιπόν που ο φιλάθλος έχει αυτή την προσμονή ότι οπωσδήποτε θα κερδίσει η ομάδα μου και βλέπει την ομάδα του να μην κερδίζει, πάει πλέον να καταλαβαίνει ότι η ομάδα του δεν έχει τα φόντα, δεν έχει την ικανότητα να κερδίζει. Μένει με την εντύπωση ότι κάποιος μου στερεί την νίκη την οποία όλοι μου υποσχέθηκαν. Εκεί λοιπόν, κυρία Χούγκλη, αρχίζει αυτή η εκτόνωση, η οποία όπως βλέπουμε ξεφεύγει από τα όρια της λογικής και φοβούμε, πολύ το φοβούμε, ότι αν δεν προσέξουμε όλοι μας πάρα πολύ στον ελλαδικό χώρο, δεν θέλω να θυμίσουμε θύματα, αλλά αρχίζω και φοβάμαι. Κάτι που γίνεται στο εξωτερικό βέβαια εδώ και πολύ καιρό. Ακριβώς. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν υπάρχουν οι μεγάλοι αγώνες χωρίς 5, 10, 20 και 300 νεκρούς. Δεν θέλουμε να το δούμε αυτό στην πατρίδα μας. Μήπως τελικά τολμούμε να πούμε μια κοινωνία δέχεται τη βία να υπάρχει παράλληλα με τα αγωνιστικά γεγονότα και κουβέντες σαν αυτές τις απόψινες που κάνουμε εμείς αποενοχοποιούν αυτά τα φαινόμενα? Πολύ σωστή. Μήπως δηλαδή η δημοσιοποίηση της βίας ή αποδεχόμαστε τον χουλιγανισμό, κουβεντιάζουμε γι' αυτό, τον κατακρίνουμε, τον καταδικάζουμε και από εκεί πέρα τον αφήνουμε και υπάρχει παράλληλα μας. Λέμε στην ψυχανάλυση, λέμε στην ψυχοδυναμική θεωρία ότι πολλές φορές κουβεντιάζοντας για ένα θέμα που μας καίει, ίσως αισθανόμαστε ότι κάνουμε το καθήκον μας. Και ίσως από εκεί μέσα αρχίζουμε και αποκτούμε κάποια κάθαρση. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και νομίζω ότι τώρα τελευταία μιλήσαμε για τη βία πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Από την άλλη μεριά, εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε ο λαός ο οποίος εκτονώνεται με βία. Εμείς οι Έλληνες γενικά, αυτό δεν είναι ούτε σλόγγαν, ούτε τοποθέτηση. Είμαστε φιλήσυχος λαός σε σύγκριση με άλλους λαούς. Δυστυχώς όμως, τώρα τελευταία, ίσως εκτονώνουμε πάρα πολλά προβλήματα μέσα από το γήπεδο. Ίσως γι' αυτό, όπως κάποια στιγμή μου είπατε και χωρίς να είμαστε στην κάμερα, αρχίζουμε και έχουμε πρόβλημα στους αγώνες του μπάσκετ. Mm-hmm. Και εκεί φοβάμαι λιγάκι. Φοβάμαι δηλαδή ότι μήπως επεκτείνουμε τα φαινόμενα αυτά και γίνει αυτή η διάχυση και στον αγωνιστικό χώρο του μπάσκετ. Μήπως δηλαδή κάποιο άθλημα που μόλις πάρει κάποια δημοσιότητα πολύ περισσότερη από ό,τι είχε πριν, εμφανίζονται και εκεί αυτά τα φαινόμενα. Ακριβώς, κύριε Χουκλή. Έτσι τοποθετήσετε και συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα στον αγωνιστικό χώρο του μπάσκετ, γιατί τώρα τελευταία γίνεται πολύ δημοφιλής, μαζεύεται πολλοί κόσμος και δυστυχώς θα μαζευτούν εκεί και άτομα τα οποία μαγνητίζονται από τον χώρο του μπάσκετ, τη δημοσιότητα και θα δημιουργήσουν προβλήματα χωρίς να είναι φίλοι του μπάσκετ. Για να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη κουβέντα που είχαμε, προτείνετε κάτι εσείς? Έχετε στο νου σας κάποια μέτρα, ας τα πούμε, μέτρα? Κοιτάξτε, κουβεντιάσαμε και το Σαββατοκύριακο αυτό, έγινε ένα μεγάλο συνέδριο στην Αθήνα και συχνά γίνονται συνέδρια. Κουβεντιάσαμε πάρα πολλά μέτρα, μέτρα που ξεκινούν από την αστυνόμευση των χώρων μέσα και έξω από το γήπεδο, τις έρευνες τους πιθανούς χούλιγκαν, την κατακράτηση, την ποινικοποίηση κάποιων παραπτωμάτων. Η δική μου η τοποθέτηση θα είναι μια λέξη γραμμένη με κεφαλαία γράμματα. Εγκράτεια. Και όταν λέω εγκράτεια, εννοώ εγκράτεια στον τύπο, εγκράτεια στις εκφράσεις των οκτάστηλων, εγκράτεια στους παράγοντες του ποδοσφαίρου, εγκράτεια στους ποδοσφαιριστές που δεν παίζουν ποδόσφαιρο αλλά παίζουν θέατρο, εγκράτεια στους προπονητές που ίσως στην ανάγκη να εμψυχώσουν τον κόσμο τους δημιουργούν καταστάσεις πάθους και εγκράτεια σε όλους εμάς τους φιλάθλους που δεν χρειάζεται να εκτονωθούμε σε κάποιον αγωνιστικό χώρο αν πραγματικά τον αγαπούμε. 4 δισεκατομμύρια 500 εκατομμύρια δραχμές θα διατευθούν για την ίδρυψη και αποχέτευση του Άργους. Τα έργα που εγκαινιάστηκαν το πρωί έχει αναλάβει να εκτελέσει η Δημοτική Επιχείρηση Άργους. Στα εγκαίνια παρέστησαν ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Γιάννης Κουτσογιάννης, βουλευτές του νομού, η νομάρχης Μάρθα Σιμαντώνη, οι δήμαρχοι Άργους και Ναυπλίου και πολλοί κάτοικοι της περιοχής. Ως ανεξάρτητο υποκατάστημα λειτουργεί από αύριο η Κτηματική Τράπεζα που βρίσκεται στους Αμπελοκήπους Βασιλής Σοφίας 118 και Μεσογείων 1. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου κοινού. Εξάλλου από αύριο αρχίζει η παράδοση των νέων τίτλων μετοχών της τράπεζας. Η παράδοση θα γίνεται με αλφαβητική σειρά στο κεντρικό κατάστημα της τράπεζας, Πανεπιστημίου 40, ενώ στους μετόχους των επαρχιών θα γίνεται μέσω των τοπικών υποκαταστημάτων της τράπεζας.
Ο ναός της Αγίας Φιλοθέης, το Μαρούσι, κινδυνεύει να καταδαφιστεί από ιδιώτη που διεκδικεί το χώρο. Ο Δήμος Μαρουσίου έχει επιτύχει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να ανασταλούν όλες οι εργασίες στο χώρο που βρίσκεται ο ναός για 6 μήνες μέχρι ότου ρυθμιστεί το θέμα. Λεπτομέρειες για το θέμα αυτό από την συνάδελφο Μίνα Τσόλα. Πάνε 400 χρόνια που η Αγία Φιλοθέη η Αθηναία κινήθηκε για πάντα. Σήμερα, 4 αιώνες μετά, το αγαπημένο της μετόχι που βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Φιλοθέης στο Μαρούσι απειλείται με κατεδάφιση από ιδιώτη. Το μικρό αυτό ξοκλήσι, το αγαπημένο ησυχαστήρι της Φιλοθέης, αν και έχει αναγνωριστεί από το 1959 ως διατηρηταίο, κινδυνεύει από επικείμενη κατεδάφιση. Το ιστορικό αυτό μετόχι, όπου 400 χρόνια πριν η Φιλοθέη η Αθηναία μάθαινε στις νεαρές μοναχές την τέχνη στο κέντημα και την υφαντική, έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με την απειλή της μπουλτόζας. Ευαισθητοποιημένοι οι πιστοί της Νέας Φιλοθέης αρνούνται την κατεδάφιση αυτού του μικρού μετοχίου που η εξαφάνισή του μοιάζει να καταργεί τη μνήμη όσων οι ίδιοι έχουν βιώσει κάτω από τα κονίσματα και τα αναμένα κεριά. Ένας από τους κατοίκους της Νέας Φιλοθέης που αρνούνται αυτή την καταστροφή και ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Αντωνόπουλος, που είναι και μέλος του εξοραϊστικού συλλόγου στην περιοχή. Η περιοχή αυτή εντάχθηκε το 1935 στο σχέδιο πόλεων με φέλιο κυβερνήσεως. Από τότε οι δύο χώροι αυτοί, ο χώρος αυτός που βρισκόμαστε τώρα και πιο πάνω τα 6,5 στρέμματα, είναι κοινόχρηστος χώρος. Είμαστε 10.000 κάτοικοι, στερούμεθα εκκλησία. Ο χώρος αυτός είναι ιστορικός, ιερός και αρχαιολογικός χώρος. Είναι ο μόνος, μόνος ναίσκος εκκλησία της Αγίας Φιλοθέης που σώζεται σήμερα. Από τα τρία μετόχια που είχε χτίσει η Οσία Φιλοθέη, το ένα γκρεμίστηκε, όπου σήμερα είναι η Μητρόπολη Αθηνών. Το δεύτερο είναι η εκκλησία του Αγίου Ανδρέας τα Πατήσια στην Οδό Λευκοσίας, που και εκείνο έχει γκρεμιστεί, απλώς συμπλήρωμα είναι. Και το μόνο που διατηρείται από τότε την Οσία Φιλοθέη είναι αυτό εδώ. Είναι λοιπόν έγκλημα να χαθεί αυτός ο ωραίος ιστορικός και αρχαιολογικός χώρος για να χτιστεί κάποια πολυκατοικία. Εμείς οι κάτοικοι είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε πάση θυσία, διότι όπως είπαμε προηγουμένως, στερούμεθα εκκλησία και είμαστε 10.000 κάτοικοι. Σημειωτέων ότι το Μαρούσι δεν έχει τίποτε να παρουσιάσει από ιστορικά μνημεία. Είχε τον τύμβο Μαρουσίου που χάθηκε, είχε το Αδριάνιο τραγωγείο που και αυτό εξαφανίστηκε και το μόνο που έχει είναι αυτό το κτίριο της Οσίας Φιλοθέης. Θέλουμε το Υπουργείο Πολιτισμού ή η αρχαιολογία να μας συμπαρασταθεί να μην γίνει οικοδομικό τετράγωνο αυτός ο χώρος. Η Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης Νέοι Ορίζοντες οργανώνει αύριο εκδήλωση με θέμα Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το πραγματικό του πρόσωπο. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο των Ηνωμένων Εθνών στην Ελλάδα. Ένας Αμερικανός μεγαλέμπορος ναρκωτικών, τη στιγμή που οδηγείται στη φυλακή για να εκτίσει ποινή πολύχρονης κάθριξης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο μεγαλύτερος εχθρός των εμπόρων ναρκωτικών είναι η πληροφόρηση του κόσμου και κυρίως των νέων. Τα λόγια αυτά δίνουν σίγουρα σε όλη τους την έκταση τη σημασία που έχει η ενημέρωση και η πληροφόρηση γύρω από τα ναρκωτικά και τα ολέθρια θανατηφόρα αποτελέσματά τους. Τα ναρκωτικά σκοτώνουν. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Και δεν υπάρχουν σκληρά και μαλακά ναρκωτικά. Δεν υπάρχει διαχωρισμός στα ναρκωτικά. Αν όμως είναι αναγκαίο να κάνει κανείς κάποιο διαχωρισμό για να ικανοποιήσει ίσως αυτούς που τον θέλουν, μπορεί να πει χωρίς διάθεση χιούμορ ότι υπάρχουν ναρκωτικά που σκοτώνουν και ναρκωτικά που θανατώνουν. Πολύ συχνά οι ίδιοι οι τοξικομανείς ομολογούν και περιγράφουν το δράμα τους. Ο τοξικομανής, λέει ένας 20χρονος δέσμιος των ναρκωτικών, δεν σκέπτεται ποτέ τον εαυτό του ούτε τους άλλους. Είναι σαν ένας σκελετός εξαρθρωμένος, σαν ένα κορμί χωρίς φωνή. Πώς είναι οι τοξικομανείς? Δύσκολη είναι η απάντηση στο ερώτημα αυτό. Οι επίσημοι αριθμοί που δίνονται από τις παγκόσμιες αντιναρκωτικές οργανώσεις είναι επισφαλείς, αφού οι πραγματικοί είναι 8 και 10 φορές μεγαλύτεροι. Το βέβαιο και ανησυχητικό είναι ότι οι ηλικίες των ατόμων που γίνονται τοξικομανείς μειώνονται συνεχώς. Στις καταδίκες για ναρκωτικά
οι ηλικίες από 30 μέχρι 40 ετών μειώθηκαν σε ηλικίες 20 μέχρι 30 ετών, που και αυτές μειώνονται με τη σειρά τους. Στην Ελλάδα, οι τοξικομανείς όλων των ουσιών ήταν το 1985.000, μέσα στο 1988 όμως πλησίασαν τις 100.000. Από στατιστικά στοιχεία που έχει δώσει το Υπουργείο Νέας Γενιάς, προκύπτει ότι οι νέοι από 18 μέχρι 24 ετών έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών από 1 έως 2 φορές σε ποσοστό 19,8%, δηλαδή ο ένας στους 5. Οι μαθητές 14 έως 18 ετών σε ποσοστό 5,8% για όλη την Ελλάδα, σε ποσοστό 6,4% για την Αθήνα και 4,4% για τις μικροαστικές και τις αγροτικές περιοχές της χώρας. Η διαπίστωση αυτή ασφαλώς και προβληματίζει για την πορεία του τόπου, όταν οι νέοι εμπλέκονται σε ένα παιχνίδι που το όνομά του είναι θάνατος, παρατηρεί στο βιβλίο του για τα ναρκωτικά ο επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιος Αβραμίδης. Ο θάνατος από μια αργή και επώδυνη αυτοκτονία, μέσα από μοίριες όσες περιπλοκές για τους ίδιους και ένα αβάσταχτο δράμα για τους γονείς τους, οι οποίοι ζουν σιωπηρά το δράμα τους και οι ιστορίες τους ραγίζουν βράχο. Τα ναρκωτικά και ο θάνατος. Ο αριθμός των ατόμων που πεθαίνουν από ναρκωτικά, ο αριθμός που γίνεται γνωστός, αυξάνεται με άλματα. Ο πραγματικός όμως αριθμός είναι 10 τουλάχιστον φορές μεγαλύτερος από εκείνους που γίνονται επίσημα γνωστοί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αίτιο που προκαλεί τους θανάτους αυτούς δεν γίνεται γνωστό, αποκρύπτεται ή συγκαλύπτεται για ευνόητους λόγους. Έχει υπολογιστεί ακόμη ότι το 1/3 των θανάτων από ναρκωτικά είναι αυτοκτονίες. Στη χώρα μας, ο αριθμός των θανάτων από ναρκωτικά είχε τις εξής διακυμάνσεις. 1985-40, 1986-56, 1987-73, 1988-90. Μακριά από τα ναρκωτικά, τα όποια προβλήματα και οι δυσκολίες της ζωής αντιμετωπίζονται με προσπάθειες και αγώνα και όχι με το θάνατο. Καλησπέρα σας. Έθνος και θέατρο είναι το θέμα της ομιλίας του Δημήτρη Μιράτ στο Μουσείο Κυκλαδικής και Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης που θα γίνει αύριο στις 7 το βράδυ. Μια μικρογραφία του γραφείου του αξέχαστου Καρολουκούν στήθηκε με τη φροντίδα της σκηνογράφου Ιωάννας Παπαντονίου στο Θεατρικό Μουσείο προσφορά στη μνήμη του. Μέσα σε αυτό το καμαρίνι προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου δάσκαλου, όπως επίσης και αφίσες, φωτογραφίες από παραστάσεις, θα ζωντανέψουν τις μνήμες όσων τον έζησαν, όσων τον αγάπησαν, δηλαδή όλων μας. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο στις 12 το μεσημέρι, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη. Κώστας Καριωτάκης, ποίηματα είναι το θέμα της ομιλίας του ποιητή Τίτου Πατρίκιου, που θα δοθεί την Τετάρτη στις 7 το βράδυ στην Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού ΣΥΝΑ 46. Η ομιλία του Τίτου Πατρίκιου εντάσσεται στον κύκλο εισηγήσεων Νεοελληνικός Λόγος, τα κείμενα και η φωνή τους. Την Πέμπτη, στον ίδιο χώρο, ο Νίκος Χουρμουζιάδης θα μιλήσει για το αρχαίο ελληνικό επίγραμμα. Ο Σωροπτιμιστικός Όμιλος Αθηνών διοργανώνει αύριο στις 7 το βράδυ στο Θεατρικό Εργαστήρι Σμύρνης και Αριστοτέλους εκδήλωση για την αποκριά με ομιλήτρια την Αθηνά Κασαβέτη. Θέμα της ομιλίας της, η ψυχολογία της μάσκας, θα ακολουθήσει απαγγελία ποιημάτων. Όθον Δέφνερ, ένας νοσταλγός των χαμένων πολιτισμών, είναι το θέμα της ομιλίας του Βασίλη Μοσκόβη που θα δοθεί αύριο στις 7 το βράδυ στο Ινστιτούτο Γκέτε. Τον ομιλητή θα προλογίσει ο πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Πέτρος Γλέζος. Κύκλο 8 μαθημάτων τεχνικής της Βυζαντινής Ζωγραφικής για μαθητές λυκείου και ενήλικους διοργανώνει το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Μπενάκη. Τα μαθήματα αρχίζουν το Σάββατο και θα διαρκέσουν έως και 22 Απριλίου. Για δηλώσεις συμμετοχής, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να τηλεφωνήσουν στο τηλέφωνο 3626215. Για το σύγχρονο Αγγλικό Θέατρο θα μιλήσει αύριο